Ιωάννη, δεν υπήρξες ποτέ εραστής μου. Τώρα όμως που η ζωή μου τελειώνει, ή μπορώ να σου υπώ. Είσαι ο μοναδικός άντρας που αγάπησα βαθιά και αιώνια. Ποτέ δεν αγάπησα άλλον σ' όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που μου χάρισες αυτό το υπέροχο δώρο. Αγάπησα με την πιο αγνή και ιερή αγάπη το ωραιότερο δημιούργημά σου, το ευγενέστερο πλάσμα στη γη. Σε ευχαριστώ. Ελπίζω ότι δεν θα αργήσεις να μου στείλεις τη θεϊκή σου πρόσκληση για να βρεθώ κοντά του. Έζησα 13 χρόνια μετά τον άδικο χαμό του. 13 χρόνια που στέλνω τη φωνή μου με τον άνεμο για να τη φέρει πιο κοντά του. Τόσα χρόνια από εκείνη τη στιγμή που γεμάτη αγωνία τον χαιρετούσα που έφευγε για τον Γολγοθά του και την προσωπική του θυσία. Ιωάννη, φεύγεις για την αγαπημένη μας πατρίδα. Χαίρομαι για την Ελλάδα. Κλαίω για μένα. Θέλω τόσο πολύ να ταξιδέψω για να βρεθώ κοντά σου, να σου μιλήσω, να σου πω για πρώτη φορά τα ανίποτα συναισθήματα που κατακλείσουν την καρδιά μου. Όσο ήσουν στην Ελβετία, μπορούσα πάντοτε να ταξιδέψω μέχρι εκεί και να ανασάνω με τις συζητήσεις μας για την Ελλάδα, τα Ελληνόπουλα, τα σχέδια για τη μόρφωσή του, για την... Ναι, να μιλήσουμε με τα λόγια, με τα μάτια, για τη μοναξιά μας, για την απουσία του ενός προς τον άλλον. Τώρα που φεύγεις, άραγε, θα μπορέσουμε να συναντηθούμε εκεί. Πότε θα γίνει αυτό, πόσο θα πρέπει να περιμένω. Ιωάννη, φοβάμαι, αγωνιώ για σένα, σκέψεις πολλές με βασανίζουν, είναι τόσα που δεν είπαμε, τόσα που δεν ζήσαμε. Θυμάσαι, όταν έφευγες για τη Βιέννη, μου ζήτησες να παίξω στο πιάνο τη σονάτα του αποχαιρετισμού. Τρίτη των Ελλήνων Εθνική Συνέλευση στην Τρισίνα. Συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 1827. Επροβλήθη να εκλεχθεί κυβερνήτης της Ελλάδος ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας. Έγινε ομοφόνος δεκτή η πρόταση. Η διάρκεια της εξουσίας του θα ήταν 7 χρόνια και θα κυβερνούσε την Ελλάδα κατά τους καθεστώτας νόμους. Η συνέλευση ενηγόρευσε κυβερνήτη επικεφαλής της ελληνικής πολιτείας έναν και μόνο. Τον Κόμητα Ιωάννη Καποδίστρια. Άνδραν πολιτικών κατά την πράξη και τη θεωρία. Εις του οποίου τα προτερήματα εμπορεί δικαίως να καυτηθεί η Ελλάς, για τον οποίον ελπίσει θερούντος τη σωτηρία και ευδαιμονία της. Το έθνος, βλέπον όσα κακά επήγασαν στο διάστημα του επταετούς αγώνους του, από τα πολλά μέλη της νομοτελεστικής δυνάμεως, εις αποφυγή όλων αυτών των δεινών, τα οποία εξέθεσαν το έθνος εις των έσκατων κίνδυνων, απεφάσισε και συγκέντρωσε όλη την νομοτελεστική δύναμη εις έναν και μόνον άξιο άνδρα. Διάφτης εθνικής εμπιστοσύνης, πρικισμένων με τα απαιτουμένας πολιτικάς γνώσης, έχοντας προσωπική αξιότητα. Σε προσκαλούμε δια να ταχύνεις την εδώ αφήξήν σου και να λάβεις τα σηνείας τα οποία το έθνος ενεπιστεύθη εις την εξοχότητά σου. Όλα θα γίνουν μνήμη μια μέρα. Μνήμη η πέτρα. Στον δρόμο για το κυβερνείο, ο Καποδίστρια συναντά μια παράξενη γυναικεία φιγούρα. Είναι απαλό το χέρι σου, σχεδόν γυναικείο. Δεν θα έχεις κρατήσει τίποτε άλλο, εκτός από την πένα.
γλώσσες, κυρία! Τα πονάς! Αν ξέρεις πολλές γλώσσες, μην ξεχάσεις να μάθεις και τη γλώσσα των σκυλιών! Τα ακούς! Να μάθεις τη γλώσσα των σκυλιών! Α, ναι! Τόσο αόριστος αδελφικός χρησμός! Δεν πιστεύω στις χειρομαντίες και τους χρησμούς. Πιστεύω στο Θεό. Αλλαγή σκηνικού. Ετοιμασία για την πρώτη απόπειρα. Σεπτέμβριος 1831. Έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στα Νάπλη, όπως γράφει και ο ποιητής. Πάμε, φώτα, μουσική. Βρίσκεσαι στον τόπο που ορίσαμε να συναντηθούμε για το σύνθημα της πατρίδας. Στο κατόφλι του Αγίου Σπυρίδωνα. Κωνσταντή, τι έχεις πάθει. Να φύγουμε. Να φύγουμε. Δεν μπορούμε, δώσαμε λόγο. Πάμε για τον νόμο του Θεού. Δεν μπορούμε, σου λέω. Όλοι προσμένουν από εμάς. Από σένα για να τους δώσεις γραμμή. Γιώργη, δεν γίνεται. Είναι κάτι τρομακτικό. Μα τι! Έφτασα νωρίς να ανάψω ένα κερί. Η εκκλησιά άδεια, μισοσκότεινη. Το κατήλι τρεμόσφυλλε. Ανάβω το κερί μου. Και προχωρώ να το ακουμπήσω κοντά στο εικόνισμα του Αγίου. Ξαφνικά με πιάνει ήλικος, τράνταγμα σύγκρομο. Ένα φως αστραφτερό με θαμπώνει και μια φωνή σαν να μου λέει μη, μη! Της φαντασίας σου ήτανε όνειρο! Όχι, δεν ήταν όνειρο. Ο Άγιος προστάζει να σταματήσουμε. Κωνσταντή, δεν σ' αναγνωρίζω. Εσύ ο φρόνιμος, το καιρό μυαλό. Τη δουλειά έχει ο Άγιος με τα πολιτικά, μέσα στις τοσοληψίες που έχουμε εμείς με τον κυβερνήτη. Ένα μήνυμα από τον ουρανό. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Σοβα, ντροπή. Δεν έχεις το δικαίωμα να απογοητεύσεις όλους αυτούς που πιστεύουν σε σένα, που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για το καλό της πατρίδας με το πρόσταγμά σου. Θα είναι άτιμο, θα είναι προδοσία. Δεν πιστεύω πια στον εαυτό μου. Σώμα σου λέω, είσαι άρρωστος, πρέπει να βρεις τα λογικά σου. Σύνεχε! Θυμήσου την τιμή και το χρέος. Γίνε ξανά άντρας. Κωνσταντή, γίνε αρχηγός. Πολεμιστές, για την αγάπη της πατρίδας και της ελευθεριάς χτυπηθήκαμε τόσα χρόνια με τους ξένους δυνάστες. Ζήσαμε σαν αγρίμια, στα δάση και στα βουνά. Τα κορμιά μας γέμισαν από ματιές. Χαλάσαμε τα σπίτια μας, σκορπίσαμε το βιός μας. Κάμαμε τις θυσίες γιατί πιστεύαμε στον τίμιο σκοπό μας. Μα σήμερα βλέπουμε τι γίνεται στα άγια του τα χώματα που ελευθερώθηκαν με το αίμα της καρδιάς μας. Νεκρών αδελφών μας. 10 λεπτά αργότερα, στο γραφείο του κυβερνήτη. Κυβερνήτη, μ' ακούς? Σίγουρα φέρνεις κάτι από τη φαρμακερή σφικοφωλιά. Άσχημα μαντάτα, κυβερνήτη. Λέγε. Βαστάει, συνήθισε η καρδιά μου. Σήκωσαν πάλι την παντιέρα και φωνάζουν. Τι θέλουν? Έρχονται να μπλοκάρουν τα Νάπλη και να ελευθερώσουν τον γερό αρχηγό τους, τον Πετρόμπεϊ, που τον έχεις φυλακίσει. Αν δεν τα καταφέρουν, το νου σου, αφέντη, σε εξορκίζω. Γιατί χλωμιάζεις? Μαζεύονται, κρυφομιλούν και ορκίζονται να εκδικηθούν, σκοτώνοντας το φταίχτη, εσένα. Κυβερνήτη της Ελλάδας, έχει το νου σου. Οι μαυρομιχαλαίοι θέλουν να σε σκοτώσουν. Φταίχτη εμένα. Σε ευχαριστώ, πήγαινε. Θέλω να μείνω μόνος. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Γιατί κάποιοι θέλουν να δολοφονήσουν τον Καπορίστρια. Αγωνιστές της Επανάστασης, γιατί είναι αγωνιστές, θέλουν να σκοτώσουν τον πρώτο κυβερνήτη. Βλέπουμε την αλλοτινή Ανδρία να μετατρέπεται σε βαρβαρότητα. Τι έγινε? Άπιασαν από ιδανικά? Και τι ήταν αυτό που διαμόρφωσε τα ιδανικά που τους οδήγησαν σε πράξεις πατριωτικές? Και τι έφτιαξε που τα ιδανικά αυτά χάθηκαν? Συμφέροντα, ακραία πολιτικά πάθη, οι προεστοί. Οι προεστοί περίμεναν ότι μετά το τέλος της Επανάστασης θα είχαν τακτικό μισθό από το κράτος. Περίμεναν όλοι,
ότι το νέο κράτος θα δώσει γενναίες αποζημιώσεις. Ο Καποδίστριας δεν βλέπω πουθενά να ήταν αντίθετος με αυτό. Ναι, αλλά τους έλεγε... Κάντε υπομονή. Πρέπει πρώτα να φτιαχτεί κράτος. Και έπειτα αυτό το κράτος θα ανταμείψει τις θυσίες σας για τον αγώνα.